Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οριστική συμφωνία έχουμε για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ τελικά. Να δούμε πώς θα επηρεάσει αυτό τους Έλληνες καταναλωτές με τη βοήθεια της Πέννη Χαλάτζη. Πέννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η ΔΕΗ αλλάζει εντελώς. 70 χρόνια μετά την ίδρυσή της, συρρικρώνεται λοιπόν και χάνει το 40% του λιγνητικού της δυναμικού. Νέοι παίκτες, νέοι επενδυτές, Έλληνες και ξένοι θα μπουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όλο αυτό βέβαια θα οδηγηθεί με νομοσχέδιο στην Βουλή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει και ο διαγωνισμός, το market test ουσιαστικά, από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα διερευνηθεί ποιο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι πολλούνται 2 μονάδες στη Φλόρινα και 2 στη Μεγαλόπολη. Όλο αυτό βέβαια θα επηρεάσει μετά από τον ένα χρόνο, το 2018, στο τέλος του 2018 ολοκληρώνεται η πώληση με βάση τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Υπουργείου. Όλο αυτό θα επηρεάσει βέβαια και το καταναλωτικό κοινό. Αρνητικά ή θετικά? Αυτό δεν το ξέρουμε. Συνήθως όταν αυξάνεται ο ανταγωνισμός πέφτουν οι τιμές. Βέβαια αυτό εξαρτάται από τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν οι νέοι επενδυτές, αν θα πουλήσουν την παραγωγή έξω, αν θα πουλήσουν φτηνά εδώ, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα πρώτο τεστ έχει γίνει και τώρα με τους εναλλακτικούς παρόχους στην αγορά λιανικής ρεύματος. Έχουν κάνει αρκετά ελκυστικές προσφορές. Βλέπουμε βέβαια ότι κάποιοι εξάγουν και έξω. Θέλουμε να δούμε αν θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική και οι νέοι επενδυτές, αν θα έχουν τη διάθεση να μετακυλήσουν κάποιες προσφορές στις ευάλωτες ομάδες. Όλα αυτά αναμένουμε να τα δούμε από το τέλος του 2018, που θα αρχίσει ουσιαστικά να παίζεται το καινούριο παιχνίδι.